Τελικά είσαι πολύ ψηλός. Το παράκανα λίγο, το παράκανα. Δηλαδή τι ύψος έχεις? Είμαι στα 2.10. Είσαι στα 2.10. Είναι λίγο αμήχανο. Είναι λίγο αμήχανο να μιλάς σε έναν άνθρωπο με τέτοια διαφορά ύψος. Για μένα αμήχανο να μιλάω σε μια τόσο ωραία γυναίκα, αλλά εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει προπόνηση ο Γιώργος στη συνέχεια. Εσύ, για να ρωτήσω λίγο κάτι. Τα 5 χιλιόμετρα, σε πόση ώρα μπορείς να τα βγάλεις, το έχεις χρονομετρήσει? Δεν το έχω χρονομετρήσει, δεν κάνουμε ακραίες αποστάσεις, αλλά τι να σου πω, πιστεύω σε ένα δεκάλεπτο. Σε ένα δεκάλεπτο. Πιστεύω. Μπορείς να βγάλεις 5 χιλιόμετρα. Και σε λιγότερο, αλλά εντάξει, δεν νομίζω θα τρέχαμε τους σκοτώμου εδώ πέρα, θα τρέχαμε με κουβέντα. Οπότε ένα δεκάλεπτο καλά είναι. Σ' αρέσει Θεσσαλονίκη? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τώρα που ανοίγει ο καιρός, ναι, μέχρι ανοίξει ο καιρός δεν μου άρεσε καθόλου. Πόσο καιρό είναι που είσαι εδώ? Είμαι από Οκτώβρη. Από Οκτώβρη. Είναι η πρώτη φορά που αλλάζεις πόλη λόγω της δουλειάς? Όχι πρώτη, εντάξει, επειδή είμαι από επαρχία. Πού είσαι? Ένα χωριό από τη Θήβα, τη SPS. Α, ναι. Ναι, μπράβο. Είχα φύγει από πολύ μικρός, δηλαδή από τα 13-14 έμενα στην Αθήνα μόνος μου για αυτό το λόγο του μπάσκετ, οπότε εντάξει είναι μέρος ζωής. Από την Αθήνα ναι, μετά από χρόνια είναι η πρώτη φορά που φεύγω. Ναι. Από τα 13 σου μένεις μόνος σου? Ναι. Και οι γονείς σου? Οι γονείς το πήρανε? Μου, αυτοί ήταν που με στηρίξανε και που μου είπανε πήγαινε κυνήγες στο όνειρό σου και τους ευχαριστώ γιατί άμα δεν το κάνανε μπορεί να μην είχα κάποια εξέλιξη. Ίσως γι' αυτό έχεις γίνει και τόσο όριμος, γιατί μια πολύ καλή μου φίλη μου λέει ότι είσαι πολύ όριμο παιδί. Α, ναι. Τι να σου πω, μπορεί, ίσως. Απλά για τους γονείς πιστεύω ήταν πιο δύσκολο από ότι για μένα. Για μένα ήταν, ανυπομονούσα να πάω ένα μήνο στην αρχή. Μετά το κατάλαβα ότι ίσως βιάστηκα. Αλλά σίγουρα βοηθάει, σίγουρα βοηθάει. Γιατί ζεις πράγματα που άλλοι τα ζουν πολύ πιο μετά. Πώς είναι να υπάρχει μια σχέση από απόσταση? Είναι εύκολο ή δύσκολο? Κάποιοι λένε ότι είναι αναζωογονητικό. Εντάξει, με τους γονείς μου, η σχέση που έχουμε παρόλο που είμαστε μακριά. Καλά, δεν εννοώ τους γονείς σου. Μπράβο. Αυτή η σχέση είναι σταθερή. Δεν αλλάζει κάτι. Η μαμά είναι μαμά. Εντάξει. Και το κατάλαβα, αλλά και εγώ αυτό θα σου πω. Δεν σου πω κάτι άλλο. Ότι. Είχα τους γονείς μου, θα σου πω. Για τη σχέση από απόσταση. Με τους γονείς μου. Όχι, γενικά για τη σχέση από αποστάσεις. Δεν ξέρω, υπομονή θέλουν και όλα γίνονται. Πιστεύω ότι δεν είναι δύσκολο.